Το τεχνικό επιμελητήριο διαγράφει μηχανικούς στην Πάτρα αφού αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και να καλύψουν τα υπόλοιπα έξοδα που συνεπάγεται η άσκηση του επαγγέλματός τους. Τα νούμερα λένε ότι έχουμε πάνω από 200 διαγραφές τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αναλογιστικά, αν το δείτε σε σχέση και με τις παύσεις που έχουν να κάνουν με τη συνταξιοδότηση, γιατί πολλοί κόσμος πλέον, επειδή δεν έχει αντικείμενο, ακόμα και με μειωμένη σύνταξη, να το πω έτσι, θα βγει έξω. Αυτό μπορεί να φτάνει σε υψηλά νούμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι και χαρακτηριστικό το γεγονός που μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εξεταστική περίοδο που είχαμε για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, μόνο 12 πολιτικοί μηχανικοί κάναν αίτηση για να εξεταστούν. Και αντίστοιχα, άλλοι 12 αρχιτέκτονες και λιγότεροι από τις υπόλοιπες ειδικότητες. 12 μόνο τελείωσαν. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι, αλλά απλά τα παιδιά αυτή τη στιγμή, καταρχήν ο πρώτος ενδεχομένως που θα ρωτήσουν για το αν θα γραφτούν ή όχι στο τεχνικό επιμελητήριο, άρα και να ασφαλιστούν στο ΣΜΕΔ, είναι οι γονείς τους. Για το κατά πόσο αντέχουν να τους πληρώσουν την ασφάλισή τους. Ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, Θανάσης Γιαναδάκης, περιγράφει με γκρίζα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί την τελευταία εξαετία στον κλάδο. Όταν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο περίπου το 90%, να έχει συρρυκνωθεί το αντικείμενο κατά 90%. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή το μέσο αντικείμενο ενός μηχανικού, πολιτικού μηχανικού, ας πούμε, για παράδειγμα, να βγάζει βεβαιώσεις για αυθαίρετα ή για κάποιες μικρές άδειες, για κάποιες εγκρίσεις εργασιών, μικρής κλίμακας ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να βαστίξει τους 100.000 μηχανικούς που έχουμε στη χώρα μας. Χιλιάδες μηχανικοί επιλέγουν να φύγουν από τη χώρα και να εργαστούν στο εξωτερικό. Η χώρα μας, σε όλους τους φορολογούμενους, έχει δαπανίσει χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, για να εκπαιδεύσει σε αυτό το επίπεδο μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, όπου στο τέλος της ημέρας όλα αυτά είναι, να το πω έτσι, κάνουμε δώρο το επιστημονικό δυναμικό αυτή τη στιγμή, που ενδεχομένως είναι και το πιο τολμηρό, γιατί ξέρετε ότι να πάρει την απόφαση να φύγει στο εξωτερικό, παρόλη την ανάγκη και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θέλει να έχει και κότσια, να το πω έτσι. Άρα το πιο τολμηρό και νεανικό επιστημονικό δυναμικό το γυρνάμε, του δείχνουμε την πόρτα της εξόδου, να το πω έτσι. Και αυτό δεν είναι εύκολο ούτε ως προς τη δικιά μας την προσπάθεια ανάκαμψης, αλλά και δεν θα είναι και εύκολο στην επιστροφή τους.